Παιδιά, πάμε στο βράδυ και σήμερα είμαστε μαζί με το φως, Wath και το Sapphire Wolf. Φως, τι φάση. Σταμάτα, έχω πολύ φως. Αυτό. Κωστή, δεν έχω φαγητό, Δεν έχουμε βασικά φαγητό. Καλά, έχουμε κάτι φάρμες, αλλά. Εγώ πώς... 25 ψωμιά πάνω μου, αλλά. Ναι, ρε, και μην μου δώσει εμένα τίποτα. Θα το αλλάξει, ρε. Και τι θα κάνουμε γι' αυτό σήμερα, Κώστα, ότι δεν έχουμε φαγητό. Θα πάμε στα McDonald's τα οποία τα ίδρυσαν ή. Πού. Ο Μόρις και ο Ρίτσαρντ στο μάντσερ του New Hampshire. Αν είστε πολύ fans του καναλιού μας, θα καταλάβατε το multi-universe που χρησιμοποιούμε. Ναι, λογικά. Σταμάτα, ναι, μπορεί απλά κάποιοι να το κάνουν. Προσπαθώ να ψάχνω για φαΐ εγώ και το μόνο που είναι Netherrack. Και εσύ με έχεις αφήσει να πεθαίνω. Και θα πεθάνω και θα χάσουμε όλα τα πράγματά μας και μετά το έχεις τύψεις. Και μετά μπορεί απλά να αυτοκτονήσεις. Παρόλα, δεν θέλω να φάω μήλα. Φέρε μου λίγο ψωμί, μωρέ. Θα σου φέρω, μωρέ. Μαζεύω τώρα, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, πες τι θα κάνουμε σε αυτό το. Βασικά, πες μου. Πεθάνε. Α, παίζουμε λοιπόν στον σερβερ μας, ο οποίος είναι hosting. Κόσμος μας είναι. Σταμάτα, μας παρέχεται από την Nitrado, και την ευχαριστούμε. Του links θα του συγκέψω να δείτε. Μπορείτε να πατήσετε πάνω και να μάθετε πιο πληροφορία θέλετε. Παρόλα αυτά. Είναι δικό μας, μην του το πείτε. Τώρα παρακαράμε για λίγο ψωμί. Είμαι πίσω, η αλήθεια απλά φέρει. Τον εξέξω. Πάρε. Όχι ένα, μωρέ. Θα πάτε πάρε, ήταν εύκολο. Λοιπόν, αλλά τι θα κάνουμε για το πρόβλημα ότι δεν έχουμε φαγητό σε αυτό το επεισόδιο, Κώστα. Δεν έχουμε πει ακόμα. Νομίζω το λύσαμε πριν αυτό, δεν θα πάμε στο McDonald's. Α. Έχουμε lead. Βασικά θα πάμε να λύσουμε γελάδες. Είσαι αυτό για τον τίτλο. Ναι. Οπότε spoiler alert. Δεν έχουμε lead την αλήθεια και δεν έχουμε και νομίζω slimes. Άρα ρε Κωστή, τι κάθεσαι και μου λες τόση ώρα. Το σχεδιάζουμε ρε εδώ και 20 μέρες. Έχει έρθει σπίτι μου, έχουμε ανοίξει whiteboards, έχουμε βάλει τους στόχους, έχουμε ενώσει με κλωστές τα πάντα και ξέχασα αυτό το σχέδιο. Αυτά είναι, φεύγω. Ναι, γιατί ο μόνος τρόπος να μαζέψει αγελάδες στο Minecraft είναι το lead. Τι εννοείς, θα τις σύρουμε μία-μία. Με το wheat, ακολουθάνε. Not gonna wait every day. What? Μπορούμε να φέρουμε και. Βασικά, δεν είναι ότι θέλουμε γελάδες, δεν είναι καλά. Όχι, είναι τόσο κοστή, πρόσεχε. Αν βρούμε και κοτόπουλα, ρε παιδί μου. Έχω. Σχετίζει με την σπαθή. Μπράβο, κοστή, μπράβο, κοστή, φάπον. Πάω, ξάδερφε. Ωραία, να σου πω. Να φτιάξουμε κανένα. Να φτιάξουμε κανένα χώρο, ρε παιδί μου, να βάλουμε ό,τι φέρουμε τέλος πάντων. Χώρο. Γιατί... Κάνα χώρο, μωρέ. Έχουμε ένα χώρο εδώ μέσα. Θα τη βάλουμε στο chest room τις αγελάδες. Μάθα. Δεν θυμάμαι πως έχουν defenses, δεν πειράζει, το θεωρώ. Defenses είναι πανεύκολο, βάζεις ξύλο και ξύλο. Και τεταν. Βρήκαστε αυτή η πύλη. Θες να το συνδέσεις με το TARDIS. Να, πως ήταν το TARDIS στο Minecraft, κοίτα. Εγώ θα τον αγνοήσω. Αγνοήστε τον κι εσείς, δεν χάνετε τίποτα. Χαίρομαι που κάνω εγώ το μοντάζ, οπότε απλά θα δείχνω τα δικά μου πλάνα. Εχε! Καλά, κλασικά ο Κώστας δεν θα προλαβαίνει και θα το κάνω εγώ το μοντάζ, αλλά. Είπε, ρε, έχουμε βγάλει πόσα επεισόδια? 8, έχω κάνει τα 3, 8. Ρε παιδί, εντάξει, συγγνώμη. Το 1 έχει κάνει. 2 έχω κάνει σίγουρα, δεν θυμάμαι αν έχω κάνει 3 τέτοιο. Το 1 έχει κάνει, απλά έχει κάνει 3 upload. Από εδώ και πέρα θα βάζουμε στην αρχή. Μποντάζ έκανε ο. Directed by. Όχι. Είναι γελάδε. Κάτσε μου, ρε, ένα λεπτάκι να βάλουμε ένα φέντσπορ. Θα κάνω. Cow scouting. Cow sting. Και να σου πω, πα στην έρημο να κάνει cow sting, πώ το πει. Cow sting. Ρε Κωστή, γιατί πού είναι το φυσιολογικό να κάνουμε προς τον φόρες που έχουμε, ας πούμε. Προς το φως. Άντε καλά, θα σε ακούσω επειδή είσαι γλυκούλης. Τι φάση μου την πέφτει. Επίσης θέλω να κοιμηθούμε. Να μου την πέφτει. Να κοιμηθούμε, να ξημερώσει. Όπως έχεις κλείσει και την πόρτα. Ποιο ήταν το δικό σου κρεβάτι το αριστερά? Να θυμάμαι, μωρέ, κοιμήσω. Γιατί κοιμήθηκα με το σπαθί έτσι? Είμαι έτσι. Σιγά σιγά στο μάτι μας. Γι' αυτό ισχύει. Πάμε. Πάμε για scouting. Να πώς ονομάσουμε το επεισόδιο. Cousting. Το βρήκε μόνος του, γέλασε μόνο αυτός. Δεν γέλασα μόνο εγώ. Γράψτε βιβλίο σας, γέλασε. Κάντε video reaction. Δεν υπάρχουν πια video reaction, Κώστα. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ρε παιδί μου, καταφέρετε κάπως να γυρίσετε στον χρόνο πίσω από το 2000. Ήταν τόσο καλό το αστείο. Και το 13 είχαμε video reactions. Μη σου πω θα κάνετε αστεράκι και θα βάλετε 5 αστεράκια για like σε αυτό το βίντεο. Δεν υπήρχε κάποτε αυτό. Δεν είχατε γεννηθεί τότε έτσι. Ναι, δεν υπάρχει να το ξέρει κανένα αυτό ότι υπήρχαν αστεράκια στο YouTube. Ποιο είναι η Βελικοστή? Εγώ με το ζόρι το πρόλαβα τα αστεράκια. Και εγώ το πρόλαβα.
Και δεν ξέρω ποιος ήταν ο Ζόρις που τον πρόλαβες μαζί, αλλά τέλος πάντων. Πού είσαι, περίμενε πάλι, χάθηκα. Λοιπόν, θα πούμε πώς ήταν το YouTube του 2010. Ωραία, πάμε, ναι. Μπορείτε να κάνετε friend request κανάλια πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε. Θα ήμασταν φίλοι το 12. Ρίπνο, τεχνικά νομίζω ακόμα social media δεν θεωρείται το YouTube. Τότε θεωρείται σίγουρα social media, τώρα δεν είναι. Όχι. Δεν θεωρείται social media, θεωρείται entertainment media. Τότε θεωρείται social media. Τώρα λέω, Κωστή. Και εγώ βρήκα γουρούνια. Και βρήκα και γελάδα. Λαγούς. Θέλουμε το λαγό. Έχεις καρότα. Όχι, έχει ουρά. Έχεις καρότα. Καλά, ας φέρουμε τα γουρούνια και βλέπουμε. Ρε, πόσο δύσκολο να σκοτώσεις λαγούς. Επίσης, γιατί οι λαγιά έχουν 3 diamond swords χτυπήματα. Τι φάση με τους λαγούς. Ποιο είναι το script τους. Ναι, αλλά τι σχέση γι' αυτό. Α, ναι, τι είπα. Μα, τα γουρούνια χρειάζονται καρότα. Μα, τα αυτιά. Να βρούμε γελάδες ή sips. Τι είναι αυτά τα μπλε. Α, sips! Just saying. Εγώ βλέπω ένα. Εγώ εδώ και ένα πιο. Έχει και κάτι μαύρα. Τώρα αυτό είναι ρατσιστικό ή όχι, δεν είμαι σίγουρος. Ω, δε μου. Λοιπόν, ας πούμε για το YouTube του 2012, αλλά είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ποιο νωρίς, το 10 πες. Το πες το 10. Είχε κάτι σαν banners περίεργα στο κέντρο, με πράγματα δεν ξέρω αριστερά. Μπορείς να τρέξετε όπως θέλει το κανάλι σας, δεν είναι τώρα που είναι μόνο... Πάνω. Ας πάρουμε αυτό το πρόβατο. Γιατί? Ω, Κωστή! Θες τη βρήκα! Δεν θέλω κανένα στις Κωστή γιατί είμαι εραστής. Εδώ έχει μια τεράστια τρύπα. Όχι, Ραμίν, ο Κώστας βλέπει πρώτη φορά στη ζωή του. Δεν είναι ότι βλέπει πρώτη φορά, είναι ότι wow. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν έχεις ένα δηλαδή. Δεν θα τα σπρώχνω από πίσω. Μη με κοιτάτε, μωρέ, εγώ έχω diamond sword, πάμε. Επίσης, πώς θα ανέβουμε, ρε Κώστα. Έλα, σπρώχνω, πάμε. Η ένα και δύο και τρία. Τα πανικό βάλεις τώρα και μαγνούνε. Ωραία, πάω να εξερευνήσω μπλε φυτά. Χρειάζονται σε κάτι τα μπλε φυτά. Ψάχνουν μπλε dye. Ποιος είναι ο dye. Ακολουθήστε με καλά τρόπο. Μέχρι μεθαύριο θα έχουμε φτάσει. Ωραίο ραβί να εξερευνήσουμε. Βρήκα και γελάδα, μα θες. Την είδα, αλλά είδα μια τουλάχιστον στον ξεμενή γελάδα. Την είδα. Την είδα. Αχ! Είδα τη ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου. Αν δεν κανένα σλάιμερ, παιδί μου, δεν θα λέγα όχι σε ένα lead, by the way. Ένα σκελετό που θα με σκοτώσει σου κάνει. Όχι. Ωραία, δεν με σκότωσε. Τώρα σου κάνει. Όχι. Βρήκα μια φοβερή σπηλιά που έχει slimes, αλλά εντάξει. Τι φάση όντω. Και έχει clickbaited. Περίμενα. Τα πρώτα είναι πια ξέρει, εγώ έχω ξεβρίσει το μισό ραβίν, ξέρω εγώ. Καλά, είσαι προφανώς καλή. Να ξέρεις, το ξεβρίσω όλο το ραβίν μέχρι να πάω τα κοτόπουλα πέρα. Τα. Α, γιατί έγινε κοτόπουλα. Μέχρι να τα κάνω κοτόπουλα. Θα εξελιχθούν, ρε παιδί μου, είναι τόσο αργά. Μέχρι να τα κάνω κοτόπουλα, ρε παιδί μου, θα πάρει λίγη ώρα. Τι θα γίνει, ρε προβατάκι, θα πάμε από πέρα. Ρε Κωστή, είμαι half-life. Δεν πειράζει. Σημαίνει σε όλους. Κοίτα πόσο αγαπημένοι είστε. Είστε τρία προβατάκια. Ένας λύκος. Δεν ξέρω πώς θα το ανεβάσω, αλλά πάμε. Θα πατήσω και φαίνεται να είναι πιο κινηματογραφικό αυτό που βλέπω. Μόνο μην τραγουδάς και όλα θα πάνε καλά. Δεν τραγουδά, παράγω ήχους. Είναι music producer ο Κώστας. Παναγιά μου. Η Παναγιά που κολλάει. Αυτό το πρόβατο σε έχει χάσει να ξέρεις, χάνεις πρόβατο σε περνάει η ώρα. Μωρέ, αν φτάσουμε με δύο καλά είμαστε. Τι θέλουμε το μεταξύ, wheat για να τα φτάσουμε πάνω, δεν μου δίνεις και εμένα λίγο. Α, πάει και το ένα έφυγε. Δεν έβγαλα το wheat, θα σκάψω ένα τούνελ απλά για να τα περάσω. Δεν γίνεται δουλειά, δεν προχωράει. Ωραία, τα κρατάω, του κάνω screenplay για να μην μπορεί να κατέβει το βουνό. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο βαθύ είναι αυτό, αλλά θα δούμε. Πλατή εννοείς. Δεν θα σε βοηθήσω σε αυτό. Κάτσε, έχουμε κι εγώ. Η πρόοδος της τεχνολογίας για να βρούμε πρόβατα. Να λέτε τα υπέρ, γιατί κάπως έχει γύρισει ο ήλιος και σε λίγο θα πεις πάνω στην κάμερα και θα τυφλωθείτε όλοι. Τι φάση! Σταμάτα. Ρε, δεν ξέρω αλήθεια, αυτό πρέπει να το τσεκάρω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Το καλοκαίρι μόνο, ο ήλιος χτυπάει το δωμάτιο μου μέσα και φτάνει, επειδή την έχω χρόνια στη διαθέση στην τηλεόραση, φτάνει
Αν η κάμερα είναι ακριβώς στη μέση, ωραία, φτάνει στα 2 τρίτα της μέσης, δεν χτυπάει ποτέ την κάμερα, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να τη χτυπήσει και να μην το καταλάβουν και να τη βλωθούν. Εντάξει, δεν μου ότι φαίνεται τόσο εύκολο. Θα το δω κι εγώ στο μοντάζ, κατεβάζω το brightness. Σε όλο εκεί δεν φαίνεται τίποτα, ξέρω. Ναι, αλλά δεν θα τη βλωθούν, Κωστή. Επίσης, όταν βλέπει την Τζέμα και αυτό κάνει, βάζετε πάντα γυαλιά. Ηλίου, είμαστε τόσο λαμπεροί, παιδί μου. Rising stars. Δεν θα τελειώσει ποτέ έτσι. Ναι, αυτό και μετά θα βγούμε σε λάβα και θα πεθάνουμε. Για δύο γουρούνια. Σταμάτα, είναι σημαντική. Πρώτα απ' όλα, σκέψου ότι ο τόπος μας δεν έχουμε κάποιο όνομα για τον τόπο. Δεν πέρασε. Προχωράει, σκάβουμε τούνελ. Ξαναπέζω D&D, είναι για πες. Τι φάση. Σταμάτα, ο τόπος. Επίσης, ξεχάσαμε να πούμε κάτι στην αρχή, Κώστα. Για το 10ο επεισόδιο της σειράς. Και είμαστε ηλίθιοι που ξεχάσαμε να το πούμε. Ναι, αλλά να το πούμε στο τέλος τώρα. Το πούμε στο τέλος, ωραία, μην είμαστε στο τέλος για μια μεγάλη ανακοίνωση. Τι κάνετε και ένα like, είναι μεγάλη ανακοίνωση, πότε κάνετε ένα μεγάλο like. Αν δεν κάνετε like δεν θα πούμε. Χεχε, ξέρουμε ποιοι, Κώστη. Βρήκαμε φως στην άκρη του τούν. Θα έχουν φύγει τα κουρούνια απλά ρε. Και τα περιστέρια. Αυτό δεν κρατάω. Ημερολόγιο. What? Δεν κρατάω it. Ναι, κρατάς ημερολόγιο. Είναι πολύ σημαντικό αν κατάσεις ημερολόγιο να ξέρεις. Βεθάει στη μνήμη, ρώτα και με να ξέρω. Ωραία, το ένα είναι εδώ, θέλω και το δεύτερο μου. Έλα μικρό προβατάκι. Μας μη φωνάζεις, τι έχεις πάθει, πάρε ντεπών. Οπ, διαφήμιση. Ποιος φωνάζει τέτοιο. Ποιος φωνάζει ντεπών. Ντεπών. Κώστα, κάνει κάτι πιο ενδιαφέρον να βάλεις την κάμερα σου, γιατί εγώ πατάω σιγά σιγά τα μπλή απλά για να πάρει πίσω τα πρόβατα. Εγώ απλά βάζω χώμα στην κυριολεξία. Ωραία, να δω ποια κάμερα θα βάλεις. Του cut. Πολύ πιθανό δεν έχω κάνει κάτι, οπότε απλά θα βλέπετε αυτό. Ενώ πλέον νερό. Έκασε και μέσα στη μέση. Γι' αυτό κάναμε δύο διαλόγους για να περνάς εσύ. Περάστε μωρέ, έλα πω. Μη με κοιτάς, πολλά προχώρα. Μην πας τόσο γρήγορα, σε χάνουνε. Όχι, με χάσανε κάπου στη μέση, οπότε ξαναπάω. Έλα. Φέρ το πίσω. Πάμε. Του. Με γουίτ, Κωστή, μπράβο. Δεν βαριέσαι, πάμε το ένα και βλέπουμε. Δεν θα πας με το ένα, περίμενε Κωστή, περίμενε Κωστή. Καταρχάς έχεις ένα wheat. Όχι, έχω πολλά. Ωραία, φέρ μου ένα να πάρω κι εγώ τότε. Ωραία, και θα μπερδευτούν. Δεν θα μπερδευτούν, θα κουλθούν και τους δύο ταυτόχρονα. Πάμε, πώς θα κουλθούν, μωρέ, και τους δύο ταυτόχρονα, για πού θα πάνε τα πρόβατα. Τα μισά από εδώ, τα μισά από εκεί. Έλα. Μαλάκα το πιο. Έλα, έχει φαΐ από εδώ, άλλον θα πεθάνεις. Πάμε. Σταμάτη. Έλα. Θα το κλωνοποιήσουμε, το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο στο Minecraft. Η τόλη. Έλα, κολύμπα. Έλα, μπράβο. Έλα. Έλα, κολύμπα με. Έλα, ντόλη. Ντόρι, λάθος. Πάμε. Έλα. Αυτό γιατί και είναι τόσο πολύ στη 360. Πολύ Call of Duty έπαιζε. Σταμάτη. Πάμε, μπράβο. Ρε, κανείς σε κάθε βήμα 360, αλήθεια. Ωραία. Όχι, ακολουθώ να σένα. Να σου πω, κλείνω το νερό για να μπορούμε να τα περάσουμε. Τι είναι, κλείνει το νερό. Έχουν γίνει έργα για αυτά τα πρόβατα. Έτσι, έχουμε κάνει φράγμα, έχουμε κάνει τούνελ. Έλα, γιατί το κλείνει, τι κάνει. Θα στο φτιάξω μετά, μωρέ, ας φέρουμε τα πρόβατα. Ωπαλάκια. Έλα, γάμο το. Μην βρει. Έλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ακούστε τι παίζει τώρα. Πάμε, έλα. Από εδώ, όλο μπράβο, κούκλα μου. Πού πάω από εδώ, κάτσε να πέσω. Έλα. Ωραία, φέρνω κι εγώ και το άλλο. Έλα λίγο από εδώ. Μπορούμε, έλα, έχεις inspirational speech. Και τους βρίσκεις την οικογένεια, ξέρω. Σκεφτώ inspirational και τα κάνω τρόπο. Απλά κακό. Πώς κάναμε ένα γουρούνι, στο γουρούνι τι κάνεις, μπι. Πρώτα απ' όλα είναι πρόβατα, γιατί σε ενδιαφέρει τι κάνεις τα γουρούνια. Σταμάτα, κι αν έφανες ένα γουρούνι τώρα και μου πει, πατρινέ. Μη. Το πήρα εγώ. Α, όχι, έχασα, δεν έχω. Πάμε. Yeah. Έλα κορίτσια. Έχουμε φτάσει σχεδόν. 30 ώρες. Έλα κορίτσια μετά. Το έχουμε. 30 ώρες μετά. Κοιτάξτε, για να έρθει η ανάπτυξη θέλονται θυσίες, εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα φλόρ να βάζουμε τσίτς και τέτοια. Οπότε πάρτε ανάπτυξη στη μούρη. Λοιπόν. Το πεις κανείς, έχει πόρτα. Έχει. Έλα γάμο, το είστε για λίγο τώρα. Δεν πες μέσα. Μπείτε, θα περάσετε καλά. Ωραία. Τρέχα! Όχι, περίμενε. Θεέ μου. Το καταφέρω. Ωραία. Έχουμε άλλα 20. Τώρα τα ταΐζουμε κάτι για να μεγαλώσουν. Όχι ρε, μόνα τους πολλαπλασιάζονται. Πάρτε wheat. Δεν τρώνε wheat. Τι τρώνε μωρέ τα γουρούνια, ψωμί. Τους έδωσα ήδη wheat, μωρέ.
Κάνανα μικρό. Ω, κοίτα, το είναι τόσο μικρό και αλήθωρο. Άμα τζώσω magma block τρώνε. Δεν νομίζω. Και καίγονται. Λοιπόν, ας πάμε να ανοίξουμε ξανά το νερό και πας κόψουμε το επεισόδιο. Για να πούμε πριν το κόψουμε όμως. Κάναμε και τούνελ. Λοιπόν, ναι, παιδιά, αυτό είναι το ένατο επεισόδιο. Οκ. Αν δεν έχουμε φιλαρίσει. Λοιπόν, το δέκατο επεισόδιο. Όχι. Να πούμε το Origin, γιατί το δέκατο επεισόδιο θα είναι κάτι special. Θυμάστε ότι αυτή η σειρά είχε κάποτε μια σεζόν 1 που λεγόταν. Είχε άλλο όνομα βέβαια τότε. Λεγόταν Minecraft. Greek multiplayer Minecraft survival with two cousins in Patras. Εντάξει, δεν λεγόταν τόσο μεγάλο. Εντάξει. Δεν έχει τον Patras. Και είχαμε κάνει. Είχε τύχει ρε παιδί μου κάποιο μέρος, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι άμα τσεκάρω στο κανάλι, θα σας πω. Για τα 100 βίντεο. Actually, το βίντεο, αλλά ποιο μέρος top... της σειράς ήταν. Το top βίντεο μας δεν είναι αυτό, ή όχι. Όχι, το πρώτο βίντεο αυτής σειράς είναι το top βίντεο μας, αυτό πρέπει να είναι στα... το δεύτερο, τρίτο. Ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα έχω ανοίξει το κανάλι, θα σας πω. Κάτσε λίγο. Μπορώ να το ρίξω κάτω, έχει πλάκα, κοιτάξτε. Το 8ο επεισόδιο ήταν, ήταν μια ώρα special και θα σου πω γενικά είχε τύχει π.χ. στη season 2 το πρώτο επεισόδιο να είναι 100 λεπτά το 300ο μας επεισόδιο της σειράς το κανάλι, ναι. Τώρα βέβαια το κανάλι ήταν στα 1300 βίντεο και δεν το έχουμε παρατήσει αυτό γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ναι, εμένα κάνουμε σε κάθε 300 βίντεο επειδή μου είναι τέτοιο, κάθε 10 μήνες κάνουμε. Ήταν και τα 200 βίντεο και τα 300 βίντεο. Οπότε είπαμε τέλος πάντων, αν όχι ένα 10 επεισόδιο, αλλά τουλάχιστον αυτό το 10 επεισόδιο να είναι ένα special live stream μία με μία μισή ώρα. Ναι. Πότε θα γίνει, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, θα βγει κατάλληλη ανακοίνωση. Κάπου στα μέσα Αυγούστου. Γενικά θα λείπουμε διακοπές αυτές τις μέρες. Ωραία. Επειδή ξέχασα να πει κάτι, αυτό το επεισόδιο θα είναι live. Γιατί πήρε φορά το τρένο και πάει, δεν μ' άρεσε να ολοκληρώσω. Είπα θα κάνουμε live stream μία με μία μισή ώρα. Δεν είπε. Είπε θα κάνουμε βίντεο μία με μία μισή ώρα. Λοιπόν, συνεχίζοντα, παρόλα αυτά. Επειδή η ποιότητα δεν θα είναι τόσο καλή, καλά δεν είναι αυτό ο λόγος βασικά, θα σας έχουμε και κάποια δωράκια λογικά σε εκείνο το live. Ναι, βέβαια θα είναι... δεν θα είναι μουλτικάμερα, θα είναι μια κάμερα. Ναι, θα είναι, ξέρεις κάτι, σε μια κάμερα εμείς οι δύο. Παρ' όλα αυτά ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να πάρουμε το OBS, να γράψουμε δύο φορές την κάμερα και να γράφουμε μισή και μισή. Εντάξει, δεν γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Για να νομίζουν ότι είναι multicam. Και εσύ είμαστε ακριβώς δίπλα. Λοιπόν, αυτά. Οπότε, λογικά. Εντάξει, έχει ένα σταμάτα. Θα γίνει από το σπίτι μου, ωραία. Το live stream θα είναι εδώ πέρα κοστής, θα κρατήσει μία-μία μισή ώρα ανάλογα και την όρεξη και το τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, αμένα χτίσουμε το σπίτι και μένει ένα μπλοκ, ρε παιδί μου. Δεν θα κόψουμε το ίδιο. Θα χτίσουμε το σπίτι εκεί πάνω που είχαμε φτιάξει το χώρο. Ουί. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, θα έχει κάποια μικρά δωράκια από την Nitrato που είναι και hosted το server, όπως είπαμε, link στην περιγραφή. Θα ενημερωθείτε όμως κατά τα social media επίσης να αναφέρουμε, μια και θα το δείτε λογικά. Το επεισόδιο αρκετή. Έχουμε δύο public profile, το Πατρινός Κουζίνας και το Κωστής Κουζίνας. Ναι. Ωραία. Τα οποία άμα τα facebook tart θα τα βρείτε. Τώρα αν θυμηθεί ο Κωστής θα το βάλει link από κάτω στην περιγραφή. Μπράβο Κωστή. Αφού δεν είχα μια σημασία αυτό. Τα μάτα, εγώ θα είμαι διακοπές. Τότε. Δεν έχει σημασία που να γίνει πιο πριν. Δεν θα είσαι τότε. Μπορεί να μην είναι και εγώ, ρε παιδί μου, τι να μην είναι. Ψεύτη. Θα το βγάλουμε στις 28 το βίντεο, εντάξει. Θα έχω φύγει και εγώ. Θα θέλω selfie που θα μπει στο μοντάζ, αλλιώς δεν θα ισχύει. Λοιπόν, κάντε μας ένα. Δεν από μένα, πώς θα το βάλεις. Χεχε. Δεν φταίω εγώ που είναι άδικη σε 20. Λοιπόν, θέλουμε να μας κάνετε εκεί πέρα ένα friend request για να μαθαίνετε πράγματα για το page, το facebook που φάσετε να τους σκοτώσω, ρε παιδί μου, or something. Το φως έχει φτάσει μισό εκατοστό από την κάμερα. Ωραία, Κωστή, έχουμε χρόνο. Έχεις μερικά λεπτά μέχρι να χτυπήσει την κάμερα. Οπότε, να μας κάνετε εκεί πέρα ad, να μαθαίνετε νέα μας, να βλέπετε τα βίντεο που ανεβάζουμε και να μας θέλετε και να μιλάμε στα προφίλ μας, τα public προφίλ μας. Και, αυτό τρώει, δεν τρώει αυτό, wait. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κάντε like, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα τα πούμε σύντομα. Bye.